Αποκαλογραμμένο σενάριο ταινίας θρίλερ φαίνονται να είναι βγαλμένες οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών στο Μητσερό. Οι αρχές αναζητούν με βάση την ομολογία του Ορέστη βαλίτσες με πτώματα. Λίγο μετά τις 9 το πρωί έφτασαν εδώ λειτουργοί του τμήματος γεωλογικής επισκόπησης για να λάβουν δείγμα από τα νερά της κόκκινης λίμνης. Πρέπει να διαπιστωθεί ότι τα νερά είναι κατάλληλα τόσο για έρευνες αποδίτες όσο και για τη χρήση ρομποτικής κάμερας. Λίγο μετά τη μία το μεσημερί, οι αρχές επιστρατεύουν on drone για να σκιαγραφίσουν την περιοχή εδώ της κόκκινης λίμνης. Σε σχέση με την κόκκινη λίμνη στο Μητσερό έχει αξιολογηθεί η κατάσταση μετά που έγινε ανάλυση της ποιότητας του νερού από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Το νερό παρουσιάζει αυξημένη οξείδωση, οπότε τίθενται περιορισμοί στη χρήση διτών με συνήθι εξοπλισμών και στολή. Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής αδυνατούν να πιστέψουν όλα όσα αποκαλύπτονται τα τελευταία 24 ώρα. Υπάρχει στενοχώρια από όλη την Κύπρο και το σοκ που υπάρχει σε όλη την Κύπρο για τα γεγονότα. Το ίδιο το βιώνουν και οι κάτοικοι του Μητσερού. Η κοινότητα του Μητσερού προγραμματίζει τις επόμενες μέρες, πιθανόν την Πρωτομαγιά, μια σεμνή τελετή με το άναμα αγκεριών και την κατάθεση ενός λουλουδιού εις μνήμη των θυμάτων που βρέθηκαν.